Στον τάφο του Τουταχαμών βρέθηκε ένα στιλέτο, το οποίο υποστηρίζεται ότι σφυριλατήθηκε από μέταλλο μετά από πτώση κάποιου αστεροειδή ή μετεωρίτη. Ο τάφος του είναι ο πρώτος ασύλλητος τάφος που βρέθηκε και μάλλον αυτό οφείλεται στο ότι ο ίδιος, όσο και ο πατέρας του, θεωρούνταν καταραμένοι φαραώ, αφού ο πατέρας του ήταν εκείνος που εισήγαγε πρώτος παγκόσμια τον μονοθεϊσμό. Ανάμεσα στα 5.000 αντικείμενα βρέθηκε και το εν λόγω στιλέτο που η λάμα του δεν είχε οξυδωθεί και βρισκόταν μαζί με τη μούμια ανάμεσα στις λωρίδες υφάσματος που τύλιγαν το σώμα του νεαρού φαραώ. Μετά από έρευνα, η λάμα ανακαλύφθηκε ότι περιείχε 10% νικέλιο και 0,58 κοβάλτιο, περιεκτικότητες που υποδηλώνουν ότι το υλικό αυτό προήλθε από κάποιο αντικείμενο του διαστήματος. Υπάρχουν αναφορές σε παπύρους που λένε για σίδερο από τον ουρανό και οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν εκείνα τα τμήματα για την κατασκευή ιδιαίτερων αντικειμένων που προοριζόταν αποκλειστικά για την βασιλική οικογένεια. Πατήστε εγγραφή στο κανάλι μας και την ειδική σήμανση καμπανάκι με όλες τις ειδοποιήσεις ώστε να βλέπετε πρώτοι και πρώτες όλα μας τα νέα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.